Κοντά μας ο προπονητής του Πανιωνίου, Νίκος Κούστας. Coach, νομίζω προσπαθήσετε αρκετά. Είχατε και φάσεις για να ισοφαρίσετε και να προηγηθείτε. Ήταν ένα παιδί από τον Άρη Πετρούπολος και αποκλεισμό στο κύπελο ΕΠΣΑ. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, για μας νομίζω είναι ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση ότι ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να βεβαιώσουμε την ομάδα κατηγορία. Αυτό ο σκοπός, μάλλον, είναι ο στόχος. Φυσικά, ο θεσμός του κυπέλου είναι ένας θεσμός ο οποίος οφείλουμε να τον σεβαστούμε. Οφείλαμε να τον σεβαστούμε. Νομίζω ότι το κάναμε. Παρόλο που η ομάδα παρατάχθηκε μια εντεκάδα η οποία δεν έχει ξαναπαίξει μαζί. Όμως αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, από την εικόνα που έβγαλαν, από τη διάθεση που έβγαλαν. Όμως για άλλο ένα παιχνίδι πληρώσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες που δημιουργήσαμε μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε εμείς να δημιουργούμε. Όμως το έχω ξαναπεί πολλές φορές και κάποιες φορές μπορεί να γίνουμε και λίγο γραφικοί. Αλλά όταν δεν σκοράρεις, δεν μπορεί να πάρεις αποτέλεσμα. Για άλλο ένα παιχνίδι δεν σκοράραμε, δεν πήραμε αποτέλεσμα. Όμως σε γενικές εικόνες, σε γενικές γραμμές, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα μου. Coach, για την εικόνα του Άρη, ένα σχόλιο. Είναι μια ομάδα που δεν παίζουν δύο όμιλο. Το σχόλιο, γιατί παίξετε και στο φιλικό, παίξετε και σήμερα ένα σχόλιο. Ο Άρης Πετρούπολης είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ οργανωμένη ομάδα, με πολύ έτσι, σταθερή διοίκηση, με εξαιρετικούς παίχτες. Με προπονητή ο οποίος δουλεύει και εργάζεται καθημερινά γι' αυτό. Οπότε ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Για μένα είναι από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Αμερική. Το είχα πει και στο φιλικό του καλοκαιριού, όσο μάλλον τώρα που έχει ενισχυθεί και αρκετά. Γι' αυτό και το λόγο τους κοιτάξαμε όσο πιο καλά μπορούσαμε από την άποψη ότι δεν θέλαμε να ρισκάρουμε και πράγματα για καταστάσεις. Είδατε ότι για παράδειγμα τον Μπρέγκου, ο οποίος δέχτηκε κίτρινη κάρτα, αναγκαστήκαμε την κάναμε αλλαγή που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν το κάναμε. Αλλά ξαναλέω, άρεσε μια πολύ καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα και νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάσα.